προηγούμενη πενταετία της Περιφερειακής Αρχής του Γιώργου Χατζημάκου σαν υπεύθυνος αθλητισμού τα τελευταία τρία χρόνια που ήμουν στην Περιφέρεια, πιστεύω ότι είχαμε καλή με τα σωματεία τα περισσότερα, είχαμε μόνο τα σωματεία, είχαμε καλή συνεννόηση. Ήμασταν πολύ κοντά στα σωματεία. Οποιοδήποτε έτοιμα έχει έρθει στην περιφέρεια μας έχει υλοποιηθεί, έχει χρηματοδοτηθεί από την περιφέρεια, όσα είναι νόμιμα και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Υπήρχε ένα θέμα με τις υποδομές, όπως είπε και ο Γιώργος Βαρκηδίος, ότι δεν κάναμε πολλά έργα τόσο σε θέματα υποδομών, αλλά να γνωρίσετε δύο πραγματάκια. Τα γήπεδα δεν ανήκουν στην περιφέρεια, ανήκουν στους Δήμους. Να το γνωρίσετε αυτό το πράγμα. Άρα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση με τον Δήμο. Να έρθουν οι μελέτες από τους Δήμους, τις περιφέρειες. Εμείς είμαστε οι χρηματοδότες. Εμείς μπορούμε, έχουμε τα λεφτά για να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε. Γι' αυτό γίνονται και έργα στη Ρόδο, γίνανε κάποια έργα στη Ρόδο περισσότερα, γιατί υπήρχαν οι μελέτες από τους Δήμους. Ενώ εδώ δυστυχώς από την ΠΟ δεν είχαμε πολύ καλή συνεννόηση. Σας το λέω όπως έχει η αλήθεια. Γιατί θέλω να είμαι αληθινός προς όλους σας. Διότι εγώ είμαι ένα μεγάλο νησί και με τον Γιώργο που είχαμε καλή συνεργασία και με τον καινούργιο υπάρχον το Γιάννη. Θέλω να κάνουμε δουλειά εδώ. Και πάνω απ' όλα να κάνουμε δουλειά στις υποδομές, ώστε να αφήσουμε έργο. Διότι το να δώσω λεφτά εγώ για μια εκδήλωση 5, 10, 15 είναι το πιο εύκολο για μένα. Να χρηματοδοτήσω 20 εκδηλώσεις των 10.000, 200.000 για μένα δεν είναι τίποτα. Εγώ θέλω να κάνουμε ένα έργο, ώστε τα παιδιά μας τα επόμενα χρόνια να βρουν κάτι έργο εδώ πέρα, να υπάρχει κάτι. Και δυστυχώς οι Δήμοι δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν τόσα μεγάλα έργα. Ένα γήπεδο πάνω μας κάνει 100, 200, 300, 500. Δεν έχουν τη δυναμική, την οικονομική να χρηματοδοτήσουν. Αλλά χρηματοδότησε ο μεγάλος είναι η περιφέρεια, η οποία έχει λεφτά. Απλώς εμείς θέλουμε μελέτες για να προχωρήσουμε. Εμείς θα δούμε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ στο νησί. Θα μιλήσουμε με τους συμβούλους εδώ του Περιφερειακού, στον έπαρχο εδώ πέρα, να δούμε τις προτεραιότητες που θέλετε και θα μιλήσουμε μετά με τον Περιφερειάρχη για να βάλουμε σε προτεραιότητα τι θα φτιάξουμε. Πιστεύω ότι τα στάδια όλα πρέπει να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις νομιμότητας. Γιατρός είμαι εγώ, δεν μπορεί να μην υπάρχουν οργανωμένα αφημιδωτές, δεν μπορεί να υπάρχει το σύστημα πυρασφάλειας. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα δούμε στην πραγματικότητα και να τα επιλύσουμε. Ενδεχομένως, όχι σήμερα και αύριο, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να μπουν στο πλάνο μας, διότι έχουμε παιδιά, εγγόνια. Αυτή είναι μια πρωτοβουλία δηλαδή, την οποία την έκανε ο Σύλλογος, προκειμένου να λύσει το δικό του ζήτημα, το υπερικό, να μην εμπλέκεται ας πούμε πλέον στη διαδικασία αυτή και έχει τη μεγάλη στήριξη της Ένωσης των Ποδοσφαιρικών Σωματείων του Δωδεκανήσου. Και φυσικά ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι χρήματα τα οποία έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αρκεί να πληρεί το σωματείο τις προϋποθέσεις για να μπορεί να κάνει. Εντάξει, είναι μια εκπροσωπώντας κατά κάποιο τρόπο και τα υπόλοιπα σωματεία της πόλης που ασχολούνται με την καλαθοσφαίριση και την πετόσφαιρα. Εμείς ως σύλλογοι μη κερδοσκοπικοί, με μεγάλο αίσθημα ευθύνης απέναντι στην νεολαία του νησιού, καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να δίνουμε αυτό το αγαθό της άθλησης στα παιδιά μας. Δυστυχώς γνωρίζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Οι χώροι που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην πόλη της ΚΟ δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα να στερείται μεγάλος αριθμός παιδιών αλλά και ενηλίκων την άθληση σε κλειστούς χώρους, γιατί τα υπάρχουσα σωματεία που υπάρχουν στο νησί και στην πόλη εκμεταλλεύονται κατά κύριο λόγο έναν χώρο, το κλειστό γυμναστήριο, και ένα κλειστό γυμναστήριο του πρώτου γυμνασίου, που δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Εκεί εμείς πάντα με αίσθημα ευθύνης και έχουμε αναλάβει κατά καιρούς, όπως και φέτος, την καθαριότητα αυτού του χώρου, συμβάλλοντας οικονομικά και πληρώνοντας τους καθαριστές. Συγκεντρώνουμε αυτή τη στιγμή χρήματα για να φέρουμε να βάλουμε απεινιδωτές μέσα στα κλειστά γυμναστήρια. Αλλά και πάλι ο μεγάλος αριθμός των παιδιών που αθλούνται δεν επαρκούν αυτοί οι δύο χώροι. Γι' αυτόν τον λόγο έχουμε πάρει μια πρωτοβουλία τα σωματεία που θα δείτε τόσο ψήφισμα. Και έχουμε συντάξει ένα ψήφισμα στο οποίο ζητάμε με τους λόγους που αναφέρουμε σε αυτό άμεσα την κατασκευή ενός λιόμενου προπονητηρίου χαμηλού κόστους, είτε αυτό είναι τέντα, είτε είναι μπαλόνι, είτε είναι ένα προκάτ, το οποίο θα μπορέσει να στεγάσει τουλάχιστον τις ανάγκες σε προπόνηση όλων των σωματείων. Και από εκεί και πέρα, φυσικά, συμφωνούμε μαζί σας, εκεί δεν μπορούν οι σύλλογοι να παρέμβουν άμεσα όσον αφορά την αδειοδότηση του κλειστού ή τις πυρασφάλειες, αλλά θα σας το επιδώσω, έχουμε δώσει και ένα αντίγραφο στο Δήμο. Έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια δύο σωματεία
ρυθμικής γυμναστικής και είναι στο πρόγραμμα να ενεργοποιήσουμε και τμήματα ενόργανης και ακροβατικής. Δυστυχώς οι ώρες δεν επαρκούν στο αθλητικό πολύκεντρο, γιατί δεν υπάρχει ένας άλλος χώρος για να πάνε τα αθλήματα όπως είναι το βόλεϊ. Και λόγω του σεισμού είχαμε θέμα, τώρα λύθηκε αυτό ευτυχώς, αλλά θεωρώ εύλογο εάν στα άμεσα σχέδιά σας συντάξετε και ένα σχέδιο για προπονητήριο. Και το πρόβλημα είναι γιατί να γυρίσει ένα τιμάκι και να μην γυρίσει καλά, να μην γυρίσει καλά. Το τρίγωνο εκεί, με πολύ λιγότερα λεφτά από τα 3 εκατομμύρια, μπορεί να ληφθεί κλείνοντας το γήπεδο που υπάρχει ήδη στη Κέφαλο. Όχι, στη Κέφαλο. Και το γήπεδο που υπάρχει στην Καλάμα. Με πολύ λιγότερα χρήματα από τα 3 εκατομμύρια που θα ήταν ένα κανονικό γήπεδο. Είπατε ότι την προηγούμενη πενταετία, αν και γίνανε πραγματικά ή είχε διαπιστωθεί ότι έγιναν έργα σε πολλά νησιά και στα δωδεκά νησιά κλπ. Στην ΚΟ δεν έγινε τίποτα. Είπατε, το είπατε χωρίς να κρύψετε τα λόγια σας και χωρίς να αποφύγετε πολύ για πολιτικούς λόγους οτιδήποτε, ότι δεν υπήρχε συνεννόηση με την προηγούμενη δημοτική αρχή. Εγώ θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Στην παρούσα φάση, για να συζητήσουμε όλα αυτά, υπάρχει συνεννόηση με τη νέα δημοτική αρχή. Έχετε δηλαδή, έχετε συζητήσει. Και σήμερα την αντιδήμαρχο, την κυρία, θα μιλήσουμε μαζί της, πιστεύω να καταλάβει αυτά που θέλουμε να πούμε. Διότι, όπως είπε και ο Έμπαρχος στην προηγούμενη θητεία, είχαμε πει τον υπεύθυνο εκεί να μας φέρει με τη μελέτη για το κλειστό, για το κλειστό να λάβετε τον τάπητα, πυρασφάλεια και φωτισμό, δεν είστε τίποτα. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Οπότε, μένει ένα βασικό δεδομένο, γιατί εμένα αυτό το βασικό, ότι υπάρχει συνεννόηση μεταξύ της περιφέρειας και του Δήμου της ΚΟ, ώστε να προχωρήσουμε και να κάνουμε κάποια έργα. Να αρθούν οι μελέτες και από εκεί πέρα, αν αυτοί οι μελέτες και δεν τις υλοποιήσουμε εμείς, δεν τις χρηματοδοτήσουμε, τότε μπορείτε να κρίνετε μας. Αυτό είναι ένα νησί το οποίο έχει πάντα πολλά προβλήματα με τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Ήρθαμε εδώ, κάναμε μια συνάντηση με όλα τα σωματεία τα αθλητικά. Μας είπαν τα παράπονά τους, τα ξέραμε και από πριν. Προσπαθούμε να δώσουμε λύση και με τα προηγούμενα χρόνια που ήμασταν περιφερειακή αρχή, προσπαθήσαμε να βρούμε λύση. Δεν βρήκαμε την ανταπόκριση που θέλαμε να υλοποιηθούν οι μελέτες ώστε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση των έργων. Πιστεύω ότι με τη νέα δημοτική αρχή θα συζητήσουμε σήμερα να βρούμε την απαραίτητη λύση, να βάλουμε σε προτεραιότητες αυτά που χρειάζονται ώστε να υλοποιήσουμε. Εμείς, σαν περιφερειακή αρχή, ευτυχώς ή δυστυχώς, οι εγκαταστάσεις ανήκουν στο Δήμο. Δεν είναι αρμοδιότητες περιφέρειας. Απλώς η περιφέρεια, λόγω του Περιφερειάρχη μας Γιώργου Χατζημάρχου, έχει βγάλει κάποιο πρόγραμμα χρηματοδοτικό, ώστε μπορούμε να χρηματοδοτούμε τις εγκαταστάσεις τις αθλητικές. Εκτός από δράσεις αθλητικές, χρηματοδοτούμε και τις εγκαταστάσεις, τις νυν, βελτιώνουμε τις νυν, αλλά μπορούμε να κάνουμε και καινούργιες. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση που ουσιαστικά είπατε στα αθλητικά σωμασία για τη δημιουργία τριών μικρών γυμναστηρίων, αυτό ισχύει? Είναι ένα άτοιμα των σωματείων. Θα συζητήσουμε και με την Αντιδήμαρχο για να δούμε τις προτεραιότητες και τι προτεραιότητες έχουν και αυτοί, τι σκέφτονται και αυτοί να κάνουν. Και μετά θα συζητήσουμε εδώ πέρα με τον Έπαρχο και με τους Περιφερειακούς Συμβούλους της ΚΟΣ και θα πάμε στον Πρόεδρο τον Χατζημάρχο να τον πούμε θα βάλουμε σε προτεραιότητα αυτά που χρειάζονται για το νησί. Για εσάς, ακούγοντας όλα αυτά, ποια είναι η προτεραιότητα η δική σας ως περιφέρεια? Προτεραιότητα για μένα πιστεύω ότι είναι το νυν κλειστό γυμναστήριο που υπάρχει στην ΚΟ να αδειοδοτηθεί, να πάρει άδεια λειτουργίας. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή ένα φυστάμενο γήπεδο το οποίο δεν υπάρχει άδεια. Δεν υπάρχει ούτε φωτισμός, ούτε τώρα μου λένε ότι λόγω βροχής στάζει, δεν υπάρχει πυρασφάλεια, δεν υπάρχουν το παρκέ κάτω διαλυμένο. Οπότε πιστεύω ότι η πρώτη προτεραιότητά μας είναι να φτιαχτεί το νυν γήπεδο που υπάρχει, ώστε να μπορεί να πάρει αδειοδότηση, να μπορεί να γίνονται αγώνες. Διότι αν αλλάξει ο νόμος, τον άλλο που λένε, όπως λένε τον Μάρτιο, να αλλάξει ο νόμος, δεν θα μπορεί να γίνονται αγώνες διεθνείς. Αγώνες. Το ίδιο όμως δεν ισχύει και για το νέο στάδιο της αγοράς. Και το ίδιο ισχύει και για το γήπεδο της αγοράς. Οπότε πιστεύω ότι είναι καλύτερα να φτιάξουμε πρώτα τα υφιστάμενα γήπεδα να πάρουν άδειες λειτουργίας και μετά θα δούμε για τα καινούργια γήπεδα. Και καλύτερο είναι να κάνουμε προπονητήρια, αντί γήπεδα μεγάλα, καλύτερα να κάνουμε προπονητήρια ώστε να. Είμαι υπέρ αυτής της άποψης να γίνουν προπονητήρια ώστε να καλύψουμε όλες τις περιοχές. Για να γίνουν πιο εύκολα και με λιγότερο χρήματα να καλύψουμε όλες τις ανάγκες του νησιού. Είναι να μοιράσετε τις υποδομές σε όλο το νησί. Αυτό τουλάχιστον καταλάβαμε από τη συνάντηση. Αυτό από τη συνάντηση αυτό καταλάβετε και αυτό θέλανε και οι άνθρωποι όλο τον αθλητισμό. Ότι επειδή είναι δύσκολο να μεταφέρετε ένα παιδί στα 20-30 χιλιόμετρα κάθε μέρα για να προπονείτε, οπότε είναι καλύτερα να χωρίσουμε τις υποδομές στα τρία γήπεδα καλύτερα.